Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 650. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας, σελίδα 650, Ισαΐας, μη κεφάλαιο, 40 κεφάλαιο, 40 κεφάλαιο και 25 εδάφιο. 650 σελίδα, προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιον 40, κεφάλαιον μη και εδάφιον 25. Με τι να λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος, σηκώσατε ψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τις επίησε ταύτα, ο εξάγων το στράτευμα αυτών καταριθμών. Ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός στην εξουσία, δε λείπει ουδέν. Γιατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης δεν ατονεί και δεν αποκάμνει. Δεν εξουχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Διδυσχύνει στους ιτανισμένους και αυξάνει την δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουν συνατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν η αδυνατήσει παντάσπαση. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριον θέλουν η ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουν η αναβεί με πτέρυγα σώσα αιτή. Θέλουν η τρέξει και δεν θέλουν η αποκάμει. Θέλουν η περιπατήσει και δεν θέλουν η ατονίσει. Αμήν. Ο λαός του Θεού είναι σε αδυναμία και η αδυναμία στη ζωή του ανθρώπου έρχεται στη θλίψη. Αλλά ενώ ο άνθρωπος βλέπει την αδυναμία του στη θλίψη, ο Θεός περιγράφει και λέγει ότι η θλίψη που εσύ λες ότι σε οδηγεί σε αδυναμία, εγώ σου λέω ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή στη ζωή σου. Και δεν σταματάει εδώ, η υπομονή εργάζεται δοκιμή, η δοκιμή εργάζεται ελπίδα, και η ελπίδα του ανθρώπου στον Χριστό, με τελεία καρδιά, δηλαδή μόνο στον Χριστό, ποτέ δεν κατεσχύνει. Ο λόγος όμως του Θεού είναι σε αυτή την δύσκολη θέση της δοκιμασίας και αναρωτιέται, αλλά και παραπονιέται μέσα του προς το Θεό ακόμη, ότι η οδός μου είναι κεκριμένη. Δεν με βλέπει, δεν ξέρει τι τραβάω, δεν ξέρει την αγωνία μου, αλλά και αν ξέρει, η κρίση παραμελείται υπό του Θεού με, δεν ενδιαφέρεται για μένα. Ή δεν ξέρει, ή εάν ξέρει δεν ενδιαφέρεται για μένα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν βλέπει τη θλίψη μου, την ταλαιπωρία μου, τον πόνο μου. Ή δεν τη βλέπει ή αδιαφορεί. Δεν υπάρχει τρίτη λύσης. Αυτό λέει η λογική του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί αν ήξερε θα επενέβαινε, θα ενεργούσε, δεν θα το επέτρεπε. Αλλά αν ήξερε τότε και δεν επενβαίνει, τότε αδιαφορεί, δεν ενδιαφέρεται. Και ο Θεός τώρα πρέπει να εξηγήσει, πρέπει να αποκαλύψει, πρέπει να φανερώσει στους ανθρώπους. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το Λόγο Του. Με το Λόγο που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Με το Λόγο που αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Με το Λόγο που οδηγεί τον άνθρωπο στο Χριστό. Μα τέλος πάντων, με ποιον θα με εξομοιώσεις και με κρίνεις κατά αυτόν τον τρόπο? Με ποιον θα με κάνεις ίσια? Για έλα εδώ, σήκωσε το βλέμμα σου στον ουρανό. Δες όλα τα άστρα αυτά του ουρανού. Ποιος τα έφτιαξε? Και κάθε ένα από αυτό είναι ξεχωριστό, μοναδικό. Έχει το δικό του όνομα. Δεν είναι σαν και αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, θα φτιάξουμε κουραμπιέδες και όλοι είναι ίδιοι. Μουστοκούλουρα, όλα είναι ίδια. Αλλά και οι πατάτες, όλες ίδιες είναι. Ο Θεός τίποτα δεν κάνει ίδιο. Όλα είναι μοναδικά και ξεχωριστά.
Και δεν είναι μόνο ότι εγώ τα ονομάζω με το όνομά τους, το ξεχωριστό το καθένα από όλα αυτά τα άστρα, τα οποία αν τα αριθμίσεις είναι πιο πολλά σαν την άμμο στην άκρη της θάλασσας, αλλά και όλα αυτά περπατάνε και κινούνται με τη δική μου την εντολή. Εγώ τα κυβερνάω. Κανένα δεν ξεφεύγει από τα μικρά ή τα μεγάλα μοναδικά και ξεχωριστά άστρα του ουρανού από την προσοχή μου, από τη γνώση μου, ούτε ένα. Και εσύ λες, δεν με βλέπει. Ούτε ένα άστρο από τα απέραντα σε αριθμό, όσο είναι η κόκκι της άμμου της θαλάσσης, της άμμου δίπλα στη θάλασσα, ούτε ένα δεν λείπει. Και όλα αυτά περπατάνε, κινούνται μέσα σε μια τέλεια αρμονία, γιατί είναι κάτω από τη δική μου εξουσία, επειδή ο Θεός είναι ισχυρός εις την εξουσία. Όχι μόνο εξουσιάζει τα πάντα, αλλά είναι τόσο ισχυρός που δεν του ξεφεύγει τίποτα. Το επαναλαμβάνω, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω είναι ισχυρός εις την εξουσία, τίποτα δεν του ξεφεύγει, ούτε μία τρίχα από την κεφαλή σου, ούτε μία ένας κόκκος από την άμμο της θαλάσσης, ούτε ένα στέρι μικρό ή μεγάλο από την απεραντοσύνη του διαστήματος. Και εσύ λες ότι δεν σε ξέρω, δεν σε βλέπω, μου ξέφυγες, δεν κατάλαβα πώς σου συνέβη αυτό, δεν κατάλαβα πως έγινε τούτο. Ή ακόμη χειρότερο, όταν ενδιαφέρομαι εγώ για μια τρίχα της κεφαλής, όταν ενδιαφέρομαι εγώ για το ένα άστρο στην άκρη του σύμπαντος που δεν μπορούμε να βρούμε, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ονειρευτεί την άκρη του σύμπαντος, όταν εμένα δεν μου ξεφεύγει το ένα άστρο και περπατάει και κινείται κάτω από τις δικές μου τις εντολές, γιατί αν δεν υπήρχαν οι δικές μου οι εντολές, όλα θα είχαν γίνει ένα χάος, θα είχε τρακάρει το ένα πάνω στο άλλο. Και εσύ μου λες ότι εγώ δεν σε παρακολουθώ, δεν σε βλέπω, μου ξέφυγες, έκανα λάθος, δεν σε πρόσεξα, ή ακόμη καλύτερα, χειρότερα, δεν σε αγαπάω, δεν νοιάζομαι για σένα, δεν σε φροντίζω όταν φροντίζω το ελάχιστο άστρο του διαστήματος, δεν φροντίζω για σένα, δεν γνώρισες ακόμη, δεν κατάλαβες, δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί, δεν κουράζεται, δεν αποκάμει, δεν εξασθενεί ποτέ. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και εις τον αιώνα. Δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι η φρόνησης και η σοφία αυτού δεν εξιχνιάζονται από τον άνθρωπο. Και ο Παύλος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο τη σοφίας του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, κράζει: ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσο απέραντος είναι ο πλούτος σου, χωρίς όρια πόσο απέραντη είναι η σοφία σου, χωρίς όρια πόσο απέραντη είναι η γνώση σου. Όλα τα ξέρεις, όλα τα καταλαβαίνεις, όλα τα καλύπτεις. Πόσο ανεξερεύνητες, κράζει ο Παύλος, είναι οι αποφάσεις σου. Ανεξερεύνητες. Όχι από εμάς τους αθώους, ασήμαντους ανθρώπους, από όλα τα μυαλά του σύμπαντος, της αιωνιότητος, τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, το διάβολο, το σατανά, τα δαιμόνια. Κανείς δεν μπορεί να εξιχνιάσει τις αποφάσεις του Θεού και να ερευνήσει τα σχέδιά Του. Κανένας νους δεν μπορεί να ερευνήσει τις αποφάσεις του Θεού και να εξιχνιάσει το σχέδιο του Θεού. Κανένας νους. Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος γιατί. Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει τη σκέψη του Θεού?
Ποιος είναι αυτός που μπορεί να συμβουλεύσει το Θεό? Ή ποιος νους είναι αυτός που έδωκε πρώτος το Θεό για να απαιτεί ανταπόδοση? Δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι εξ αυτού είναι τα πάντα? Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και δι' αυτού είναι τα πάντα. Από τον Θεό συντηρούνται τα πάντα και εις αυτόν είναι τα πάντα και σε αυτόν ανήκουν όλα. Δεν το γνώρισες ότι όλα αυτός τα φτιάξε, όλα αυτός τα συντηρεί και όλα δικά του είναι? Δεν το κατάλαβες ακόμη? Δεν κατάλαβες ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν το φτιάξει ο Θεός? Δεν κατάλαβες ότι δεν υπάρχει τίποτα που να κινείται έξω από την πραγματικά παντοδύναμη εξουσία του Θεού? Δεν κατάλαβες ότι όλα ανήκουν στον Θεό, είναι δικά του? Είναι αυτός που δίνει δύναμη στους ατονισμένους και ισχύ εις τους αδυνάτους. Αυτός είναι. Αλλά πρέπει τώρα να καταλάβεις και κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, που αφορά εσένα, εμένα, εμάς τους άθλιους ανθρώπους ξεχωριστά. Οι νέοι, οι εκλεκτοί, θα ατονίσουνε, θα αποκάμουνε, θα κουραστούνε και θα εξασθενήσουνε. Οι εκλεκτοί νέοι, οι πολύ δυνατοί, αυτοί εντελώς θα εξασθενήσουνε. Αλλά υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, οι προσμένοντες στον Κύριο, που εκεί σε αυτούς εγώ θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι προσμένοντες τον Κύριο και οι μη προσμένοντες τον Κύριο. Υπάρχουν οι πιστεύοντες στον Κύριο και οι μη πιστεύοντες στον Κύριο. Υπάρχουν οι ελπίζοντες και μη ελπίζονται στον Κύριο. Πού? Παντού. Παντού και μέσα στην εκκλησία. Και μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Κάποια στιγμή πιστεύω, κάποια στιγμή δεν πιστεύω. Κάποια στιγμή ελπίζω στον Χριστό, κάποια στιγμή χάνω την ελπίδα μου. Λέει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό του που μου αρέσει πάρα πολύ: προσέμεινα τον Κύριο, προσέμεινε η ψυχή μου τον Κύριο. Όχι εγώ, η ψυχή μου. Μέσα στα βάθη ο εσωτερικός άνθρωπος περίμενα τον Κύριο. Ήλπισα, πού? Στο λόγο του. Η ελπίδα μου είναι στο λόγο του. Το είπε, αλληλούια, αυτός θα το εκτελέσει. Το γράφει, αλληλούια, εξάπαντος θα γίνει. Ήλπισα στο λόγο του. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο πώς? Περισσότερο από αυτούς που είναι στη νύχτα και προσμένουν την αυγή. Αυτός που είναι στη νύχτα λέει θα ξημερώσει. Και εμείς ερχόμαστε εδώ και κάνουμε ολονυχτίες και λέμε θα ξημερώσει. Και δεν αμφιβάλλουμε ότι θα ξημερώσει. Είμαστε βέβαιοι. Μα δεν θα ξημερώσει τώρα. Θα ξημερώσει όμως, αλληλούια. Θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης όμως. Είναι νύχτα, αλλά θα έρθει ο Χριστός που θα φέρει την ημέρα, γιατί ο Θεός είναι φως. Η λύτρωση είναι πολύ από τον Θεό όταν ο λαός προσμένει Αυτόν. Οι προσμένοντες λοιπόν, με πίστη, με ελπίδα, με χαρά, εν τη πεπιθήση και αναπαύση θα είναι η δύναμή σας. Προσμένοντες στον Κύριο θα απολαύσουν μια διαφορετική πορεία. Θα ανανεώνουν τη δύναμή τους. Από μόνοι τους ο Κύριος θα τους ανανεώνει τη δύναμη.
Τι σημαίνει ανανεώνουνε? Χάνω τη δύναμη, μπαπ, έρχεται ο Θεός και μου τη δίνει ξανά. Και η πορεία του ανθρώπου είναι ανωδική ως προς τη δύναμη. Ο Κύριος θα τους ανανεώνει τη δύναμη. Ο Κύριος θα τους δώσει πτέρυγας. Όχι πτέρυγας χήνας και πάπιας. Πτέρυγας σαετού, να πετάνε πάνω στο όρο, στο ένδοξο, το Άγιο, επάνω στα ψηλά βουνά του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι θα τρέχουνε και δεν θα κουράζονται. Θα περπατάνε και δεν θα εξασθενούνε. Γιατί ο Θεός είναι μαζί τους. Γιατί προσμένουν το Κύριο. Γιατί εμπιστεύονται ένα πρόσωπο. Μοναδικό, αυτός είναι ο χριστιανισμός. Εμπιστεύομαι ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ελπίζω σε ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν προσευχόμαστε, θα προσευχόμαστε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, στο Θεό της Γραφής. Μόνο στο Θεό της Γραφής. Πώς να προσευχηθούμε, Κύριε, δίδαξε μας, Πατέρα μας ουράνια. Δεν θα χρησιμοποιούμε άλλα ονόματα. Μόνο τα ονόματα της Γραφής. Γιατί μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έχει δύναμη και είναι δύναμη να σώζει τους πιστεύοντας. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άλλα ονόματα. Άγιε μου Νικόλαε, Άγιε μου Σπυρίδωνα, ακόμα και μητέρα του Κυρίου, ακόμη και Βούδα, ακόμη και Αλάχ, ακόμη όχι. Ένα είναι το όνομα. Ιησούς Χριστός. Ένα όνομα έχει δοθεί μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Χριστός Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Όλα τα άλλα νόματα δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν ανήκουν στους πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν βοηθάνε. Και ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα μας οδηγήσει στον Θεό, τον οποίο μας αποκαλεί Πατέρα μας. Σας εγνώρισα το όνομά Του, και το όνομά Του είναι Πατέρας. Δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι άλλο όνομα, δεν είναι άλλος Θεός. Είναι ο Πατέρας, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς προσμένουμε προσευχόμενοι. Διαπαντός στο όνομα του Χριστού, προς τον Πατέρα μας τον ουράνιο, μέσα στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Αγαπητά μου αδέλφια, είναι μεγάλη η διαφορά και η διάκριση μεταξύ των πιστευόντων και των μη πιστευόντων. Μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που προσμένουν τον Κύριο με πίστη, με ελπίδα και με χαρά και με ανάπαυση, και μεταξύ αυτών που λένε βραδύνει ο Κύριος, ποιος Κύριος, πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται αυτό. Σας έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά. Είναι απλό, αλλά είναι αληθινό. Δεν υπάρχει όριο στο αίτημα, δεν μας βάζει όρια στα αιτήματα ο Θεός. Δεν μας λέει αυτό να το ζητάτε, μπορώ να το κάνω, αυτό μην το ζητάτε, είναι δύσκολο για μένα. Θα το ξαναπώ έστω και αν δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος και ο τόπος. Ερχόμαστε από το Αίγιο, εγώ με την Άννα και ένα ζευγάρι πιστών αδερφών πολύ καλών. Το αυτοκίνητο μου χάλασε. Ήτανε καθαρή Δευτέρα, πηγαίναμε σημειωτών και καθώς προχώραγα άναβε. Δεν μπορούσα να σταματήσω γιατί έπρεπε να πάω στην Αθήνα. Ήμουνα σε τέλειο αδιέξοδο. Και προσευχήθηκα και λέω, Χριστέ μου, φτιάξε το αυτοκίνητο, κάνε κάτι. Και πετάγεται ο αδερφός, ο καλός σας λέω. Και λέει, αδερφέ, είναι μερικά πράγματα που μπορούμε να τα ζητάμε και μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα ζητάμε. Γιατί δεν γίνονται. Αλλά πετάγεται τη γυναίκα του, μια αδερφούλα ακόμη καλύτερη. Όχι, τον είπε με το όνομά του, ας πούμε, Γιώργο. Όχι, Γιώργο μου. Στον Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Αλλά προσέξτε τι έγινε σε μένα. Όταν είπε, είναι μερικά που τα ζητάμε και μερικά δεν τα ζητάμε, αδερφέ Γιώργο, γιατί δεν γίνονται, εμένα έπεσε η πίστη μου. Γιατί όταν προσευχήθηκα, πίστεψα.
Όταν όμως ήρθε η αδελφή, η γυναίκα του, και είπε: «Όχι, ο Θεός τα πάντα δύναται», ξαναπροσευχήθηκε με πιο μεγάλη πίστη. «Αμήν», λέω, «όλα τα ζητάμε στον Κύριο». Αδελφή, ένα σκυλί μπήκε μέσα, προσέξτε να το βγάλετε έξω. Εντάξει, καθίστε, καθίστε μπροστά. Και εκείνη τη στιγμή που τα έλεγα αυτά, ένας τροχονόμος μου λέει: «Εσύ». Λέω: «Εγώ», λέω, «αυτό μας έλειπε τώρα». «Εσύ», μου λέει, «έλα εδώ». «Έλα», κάνε έτσι. Και πράγματι, φοβισμένος, τα έλεγα, στρίβω αριστερά να πάω προς τον τροχονόμο. Και μου λέει: «Προχώρα τώρα». Ανοίξαμε καινούργια λουρίδα. Και μπήκα στην καινούργια λουρίδα, αδερφή. Και έτρεχα όσο ήθελα. Και δεν με σταμάταγε κανείς. Και δεν είχα κανένα εμπόδιο μπροστά μου. Γιατί ο Κύριος ξέρει και ανοίγει δρόμους. Νέους δρόμους. Ξέρει και κάνει πράγματα, νέα πράγματα. Αρκεί ο άνθρωπος να πιστεύει. Να προσμένει τον Κύριο. Και να ξέρει ότι τίποτα δεν είναι αδυνατόν σε Αυτόν. Αμήν. Να ψάλουμε.